Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα σταματήσει τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου εάν επιβληθούν ανώτατα όρια τιμών στους ενεργειακούς πόρους της Μόσχας. Αυτό σημαίνει πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυτοκτονήσει οικονομικά και επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των ρωσικών υδρογονανθράκων, το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να αυξήσει κι άλλο τις τιμές και ταυτόχρονα να προκαλέσει και σοβαρό έλλειμμα ενέργειας. Ένα έλλειμμα που θα επιφέρει μια άνευ προηγουμένου φτωχοποίησης στους ευρωπαϊκούς λαούς για χάρη της Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα για χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα πρόσθεσε ότι προσπάθειες της Δύσης να περιορίσουν τις τιμές του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου ως μέρος των κυρώσεων για την Ουκρανία ήταν ανόητες, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα έχει αρκετούς πελάτες στην Ασία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ζήτηση είναι τόσο υψηλή στις παγκόσμιες αγορές που δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να το πουλήσουμε.